Επίσης, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Όταν είσαι τέτοια στάρα, ας πούμε, δεν κάνεις και τίποτα τυχαία. Ακόμα και την πτώση σου, την έχεις προβλέψει. Α, καλά, εντάξει. Δεν πέφτεις έτσι, ατσούμπαλα. Λοιπόν, θέλω να πω στη Μαρία Έλενα Κυριάκου ότι αν όντως συμβουλεύετε τη Δέσποινα Βανδύ για το πώς να αντιθεί, να σταματήσει να συμβουλεύετε. Γιατί βγαίνει λίγο πιο μεγάλη από ό,τι θα έπρεπε. Τι εννοώ. Ενώ η Δέσποινα Βανδύ είναι τόσο νεανική, τόσο ροκ, αν όντως συμβουλεύει τη Μαρία Έλενα Κυριάκου να βάζει αυτά τα μεσά, τα φουστάνια με τα μαλλιά, τύπου κότσο μπανάνα. Και τις περλίτσες εδώ, η Μαρία Έλενα Κυριάκου είναι ένα φρέσκο κορίτσι, νέο, όμορφο και πρέπει να ντύνεται στην ηλικία της. Στο κάτω-κάτω, άμα θέλει να πάρει συμβουλή για τη φωνή της, ποιον θα πάρει δηλαδή το... Εσένα. Και τη δείχνεις, μόλις το λες αυτό, μόλις το λες αυτό, τη δείχνεις ημίγυμνη. Κοίτα, εδώ στο τραγούδι είναι πολύ κακή. Δεν είναι κακή. Είναι sick and sexy και ταιριάζει και με το τραγούδι. Πόσο χρονών είναι η Μαρία Έλενα Κυριάκου, μικρό κοριτσάκι δεν είναι. Δεν είναι 25 χρονών, τόσο νομίζω κι εγώ. Σιγά να μην είναι, δηλαδή, παιδιά, πραγματικά. Πρέπει να είναι, η μάνα με τους 9 σου γιους και με τη μια σου κόρη. Κάνει είναι. Wikipedia. Γιατί, όχι, εγώ δεν την κουκλάρω, γιατί παρεξηγούνται. Θα σου πω κάτι άλλο. Ξέρεις ότι στο βιβλίο Guinness είναι η γυναίκα που έχει κάνει τα περισσότερα παιδιά. Πόσα είναι αυτά? Πόσα? 69. Άρα, λοιπόν, έχει... Πώς ρε, είναι αυτό το πράγμα. 5-5, τα έβγαζε ένα σεζόν. Είπαμε να το διαιωνίσω το είδος, αλλά δεν είναι. Όχι και έτσι. Αυτό είναι το αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσατε τη γη. Ούτε τα παιδιά τους ευεδέουν, ρε αγάπη μου, έτσι. Το έπαιζα σε ένα παιχνίδι γνώσεων και μου βγήκε 69 τώρα. Ορίστε, το 84 ρε παιδί. 30. Άλλο 25, άλλο 30. Καλά, βρε Μέρη. Τώρα σε αυτές τις ηλικίες κοντά είναι όλα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι η Βανδύ μάλλον της κάνει. Τι να πω. Η Βανδύ, παιδιά, φοράει αυτό το ροκ, τα δερμάτινα, τα παντελόνια, τα μπλουζάκια, τα σεξι, τα φουστάνια, τα ωραία. Μάλλον δεν θέλει να τα βάλει. Κάτσε να την τη σημειώσει ότι τελικά είναι τα φορά μόνη. Μα τι ελπίδα έχει η Μαρία Έλενα Κυριάκου τώρα με αυτό το κομμάτι. Γιατί? Όταν έρχεται ο Ρώσος και σου λέει ο Μπαρίς, πώς τον είπαμε. Δεν είναι Ρώσος. Θα έχει μπαλέτα, γυναίκες. Μπαρίς. Ναι, θα έχει πολλές γυναίκες. Μπαρίς και δεν θα έτσι. Και νομίζω και οι μη γυμνές. Είναι και πώς το λένε και μπάρα. Αυτό πώς το λένε το στήλο. Στήλο. Θα έχει τέτοιο. Και, και κολόμπαρος. Ξέρεις τι, ίσως σχολιάστηκε ότι μόνος του, επειδή είναι άντρας, δεν θα έχει πολύ